Ο λόγος τον κύριο Βρετό με κάνει για 3 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Καλό φθινόπωρο. Νομίζω ότι ξεκίνησε λίγο άσχημα για το Δήμο Αχαρνών και συγκεκριμένα για τη διοίκηση του Δήμου μας το φθινόπωρο. Ο Σεπτέμβρης ήταν δύσκολος μήνας. Υπήρχε, κύριε Πρόεδρε, και νομίζω θα πρέπει να το εντοπίσετε κι εσείς αυτό, υπήρχε ένα κρεσέντο ελεκτικό από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Είχε και αποτέλεσμα όλη αυτή η ιστορία, ίσως από τις παραπάνω πιέσεις κάποιων δημοτικών συμβούλων. Είχαμε κάποιες ακυρώσεις δημοτικών συμβουλίων, αποφάσεων μαζικών και μιας οικονομικής επιτροπής. Φαντάζομαι είναι ένα από τα βήματα τα οποία προχώρησε, στα οποία προχώρησε η αποκεντρωμένη διοίκηση, γιατί έρχεται και συνέχεια, εφόσον τεκμηριωμένα πλέον ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι μέλος και υπενθυμίζω ότι το είχαμε θέσει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Τέλος πάντων, αυτό είναι θέματα τα οποία μπορεί να λύσει μόνο ο ελεκτικός μηχανισμός αποκεντρωμένης διοίκησης και όχι εγώ σαν Δημοτικός Σύμβουλος. Αλγενή εντύπωση όμως μου προκαλεί το γεγονός ότι σε όλες αυτές τις καταγγελίες και σε όλες αυτές τις ακυρώσεις αποφάσεων και σε σοβαρότερες ακόμα καταγγελίες, ακούσαμε πριν τον πρώην δήμαρχο τον κύριο Ντούρο να κάνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία για έναν προφυλακισμένο δημοτικό σύμβουλο. Αν τυχόν υπάρχει το οτιδήποτε μεμπτό, δεν θα έπρεπε τώρα να ρίξει μύτη, να μην ακούσουμε τίποτα, να μην συζητηθεί το παράδειγμα. Δεν αντέδρασε ένα συνάδελφο απέναντι και να μην το λέει γιατί αυτά που λέει είναι τρελό ο άνθρωπο. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτό το γεγονός. Και ξέρετε. Το οποίο ξεκίνησε, αν θέλετε, με μια καταγγελία ανακοίνωση που έγινε από την ΕΟΤΑ, που δεν είναι τίποτε άλλο από αυτά που αναφέρουμε όλο αυτό το καιρό. Ότι λες και είναι τσιφλίκι ο δημαρχιακός στόχος αυτής της διοίκησης, μιλάμε στο προσωπικό και φερόμαστε στους συνεργάτες μας με έναν πολύ ανάγνωστο τρόπο. Με έναν τρόπο τον οποίο τουλάχιστον δεν του αρμόζει. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει τον καλύτερο του σε αυτό τα χρόνια. Προσωπικά έχουν την καλύτερη συνεργασία. Τόσο μπορούν. Θέλετε να πείτε ότι δεν μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Να του συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Αλλά να του φερόμαστε λες και είναι αλήτες. Να μιλάμε με τόσο άσχημο τρόπο. Και δεν μου δίνεται και η ευκαιρία. Και θέλω να το επισημάνω και αυτό και στου συναδέλφου μα. Σήμερα μου συμβαίνει πάλι κάτι εξωφρενικό. Δηλαδή δεν ξέρω πώ θα σα αντιμετωπίσω. Ίσω να πρέπει να σηκώσω και αρχή για ψηλά. Το παλεύω με καταγγελίες, το παλεύω μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, με την περιφέρεια, με την αποκεντρωμένη. Έχω απευθυνθεί σε βουλευτές. Έχω μιλήσει κατευθείαν στον Δήμαρχο. Έχω μιλήσει σε έναν φίλο του Δημάρχου να το πει στον Δήμαρχο. Σε εσά κύριε Πρόεδρε. Έρχομαι σήμερα, έχουμε Οικονομική Επιτροπή 9 και 29 ήμουνα στο δημαρχιακό χώρο. Ήμουνα μέσα στο Δημαρχείο. Ήμουν στο ισόγειο, μιλούσα με έναν υπάλληλο. Έκανα το λάθος να καθυστερήσω 6 λεπτά. Από 9.29 ανέβηκα 9.35. Η Οικονομική Επιτροπή ήταν 9.30. Κύριε Πρόεδρε, ανησυχώ πως έχει τραμπουλήξει τη γλώσσα του Δήμαρχου τόσο γρήγορα που είπε τα θέματα. Μόνο να φωνήσουμε τα θέματα, 58 θέματα της Οικονομικής Επιτροπής, δεν θα είχαν τελειώσει 9.36 που τελείωσε. Όταν κοίταξε το ρολόι που σηκώθηκαν οι συνάδελφοι μπαίνοντας μέσα, 5 λεπτά σα ξαναλέω. Και κατηγορήστε με για αυτό που άρχισα 5 λεπτά και δεν το συνηθίζω, το γνωρίζετε. Σήμερα για παράδειγμα περίμενα 40 λεπτά να έρθετε πάνω στην αίθουσα. Αντιπαρέρχομαι. 5 λεπτά καθυστέρησα και είχα συζητηθεί 58 θέματα της Οικονομικής Επιτροπής. Μου κάνει τρομερή εντύπωση δηλαδή. Και να σας πω και κάτι. Εγώ να δεχτώ ότι πράγματι ήταν είτε απλά θέματα που δεν ήθελαν μεγάλη συζήτηση, είτε ήταν θέματα τα οποία είχε συζητήσει η δημοτική ομάδα της διοίκησης και δεν χρειαζόταν περαιτέρω συζήτηση. Πολύ ωραία. Μα προλάβω να τα συζητήσουν, προλάβω να τα πούν. Αναφωνήθηκαν 58 θέματα. Δεν νομίζω, κύριε Πρόεδρε. Και νομίζω ότι το βάρος αυτό είναι πλέον και πάνω σας. Και θα σας πω τι θέλω να κάνω αυτή τη στιγμή. Εγώ θα κάνω τρεις ερωτήσεις. Καταρχάς, τέσσερις. Με συγχωρείτε. Καταρχάς, τι γίνεται με τον κύριο Μαρκοπουλιώτη. Είστε υπεύθυνος γιατί. Όχι γιατί έχετε την επιμέλεια του ατόμου αυτού, γιατί δεν είστε πολιτικός προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας, αλλά είστε ένας άνθρωπος που στο Δημοτικό Συμβούλιο προεδρεύουν κιόλας, εκλεγμένος από εμάς και είναι και τιμή μου που είστε πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, να το ξέρετε. Προεδρεύουν, έχετε ακούσει αυτό το θέμα να συζητείτε πολλάκις. Ο κ. Μαρκοπουλιώτης, παρόλο που είναι ποινικό αδίκημα, να το γνωρίζετε, υπάρχει δηλαδή, στερείται νομιμότητα κάποιου που δεν τον επαναφέρει στη θέση του, δεν έχει επανέλθει στη θέση του άνθρωπου. Σαν αυτόν υπάρχουν δεκάδες περιπτώσεις. Εξού σα λέω και πάλι η καταγγελία της ΠΟΕΟΤΑ ή αν θέλετε τις προηγούμενες εβδομάδες του Συλλόγου Εργαζομένου. Και πολύ γρήγορα κλείνοντας, γιατί έχω ξεπεράσει κατά ένα λεπτό το χρόνο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι άλλες τρεις ερωτήσεις, τις οποίες θέλω να απαντήσει η διοίκηση με οποιοδήποτε τρόπο θέλετε, γιατί είναι θέμα που αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει να κάνει πρώτον τα αυτοκίνητα που ανήκουν στο Δήμο Αχαρνών,
θα ήθελα να μάθω είτε άμεσα σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, είτε να μου απαντήσετε προσωπικά με ένα email ή εγγράφος, ή σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο που θεωρώ θα υπάρξει σε σύντομο χρονικό διάστημα, ποιος χρησιμοποιεί τα αυτοκίνητα του Δήμου και εντός υπηρεσίας και εκτός υπηρεσίας. Ποιος μετά τη βάρδια, για παράδειγμα, που ολοκληρώνεται η τελευταία βάρδια ενός υπαλλήλου στις 10, στις 11, στις 12, μπορεί να χρησιμοποιεί ένα αυτοκίνητο του Δήμου. Και ποιος το χρησιμοποιεί. Και ποιος μπορεί και ποιος το χρησιμοποιεί. Αυτό θέλω να μου το φέρετε σε συνάφεια μαζί με όλα τα pass. Είτε είναι TO pass, είτε είναι e-pass, είτε είναι pass για την Ιωνία Οδό, είτε είναι για οπουδήποτε. Και δεν είναι τυχαίο αυτό που είπα τώρα για την Ιωνία Οδό. Πότε έχει μεταφερθεί όχημα που θα συνοδεύεται βέβαια, να ξέρετε, μαζί με την εντολή και την αίτηση που έχουμε πάρει από την περιφέρεια για να μπορέσει να ταξιδέψει ένα όχημα, πότε τα οχήματα έχουν φύγει από το Δήμο μας. Μήπως τυχόν μπαίνουν, βγαίνουν έξοδα υπέροχα ποσά τα οποία αφορούν μετακινήσεις των δημοτικών αυτοκινήτων. Και η τελευταία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, και σας παρακαλώ πάρα πολύ να απαντηθεί άμεσα μαζί με τις άλλες δύο, είναι τι συμβαίνει με τα κινητά τηλέφωνα. Υπάρχουν διευθυντές, υπάλληλοι που έχουν κινητά τηλέφωνα και ποιοι είναι αυτοί. Πόσες είναι οι γραμμές κινητής τηλεφωνίας τις οποίες πληρώνει ο Δήμος Αχαρνών, γιατί υπάρχουν, να γνωρίζετε, προφορικές καταγγελίες που προφανώς σας έχουν και γραπτός στο αμέσως επόμενο διάστημα, που αναφέρουν ότι υπάρχουν υπέροχοι λογαριασμοί από τηλέφωνα τα οποία δεν τα χρησιμοποιούν οι κάποιοι στους οποίους έχουν εγγραφή οι αριθμοί. Υπάρχει δηλαδή ο χι αριθμός που δεν το χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, ο Μιχάλης ο Κοντός που το δικαιούται. Και το χρησιμοποιεί οποιοδήποτε άλλο. Αυτά θα ήθελα, σας παρακαλώ, μπορεί να μου απαντήσετε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Δωτό.